Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δείξουμε 5 λίγο διαφορετικά tips των Windows 10. Πατώντας λοιπόν το πλήκτρο Windows και το πλήκτρο μεγαλύτερο τελεία, μας εμφανίζει έναν πίνακα από φατσούλες emoji, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε είτε στη συνομιλία μας είτε σε κάποιο κείμενό μας. Ας κάνουμε ένα κουμπί απενεργοποίηση του υπολογιστή μας πάνω στην επιφάνεια εργασίας μας. Πάμε λοιπόν δημιουργία, επιλέγουμε συντόμευση και γράψτε την παρακάτω εντολή μέσα στο πλαίσιο χωρίς κενά. Κατά την πληκτρολόγησή της θα δείτε ότι θα σας οδηγήσει το σύστημα στη συγκεκριμένη διαδρομή που θέλουμε. Όταν τη βρούμε, κάνουμε κλικ επάνω της και επόμενο. Και φυσικά τέλος. Θα δείτε ότι εμφανίζεται ένα εικονιδιάκι στην επιφάνεια της εργασίας μας. Ας το κάνουμε να μοιάζει σαν μπουτόν τερματισμού. Δεξί κλικ ιδιότητες, αλλαγή εικονιδίου και πάμε να βρούμε ένα εικονίδιο το οποίο να μοιάζει με μπουτόν πραγματικά τερματισμού. Αυτό. Δύο κλικ επάνω του και σύρσιμο της οθόνης προς τα κάτω τερματίζουμε, αλλιώς με escape άνερες. Στιγμιότυπο οθόνης, όπως και στα κινητά μας τηλέφωνα. Πλήκτρο Windows και Print Screen και έχουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης. Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησής του, το καταλαβαίνουμε γιατί αναβοσβήνει ελαφρώς η οθόνη. Τα στιγμιότυπα αποθηκεύονται μέσα στα αρχεία μας, πιο συγκεκριμένα στις εικόνες και ακόμα πιο συγκεκριμένα στο στιγμιότυπο οθόνης. Καταγραφή οθόνης. Με πλήκτρα Windows, Alt και R κάνουμε καταγραφή οθόνης. Κατά την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής εμφανίζεται πάνω δεξιά ένα πινακάκι το οποίο δείχνει το χρόνο και το αν θέλουμε να το σταματήσουμε ή όχι. Και η εγγραφή μας φυσικά αποθηκεύεται μέσα στον φάκελο βίντεο και καταγραφή οθόνης. Μπορούμε να δουλέψουμε σε μία ή και παραπάνω επιφάνειες εργασίας. Πώς γίνεται αυτό? Πατώντας το πλήκτρο Control, πλήκτρο Windows και το D. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε επιφάνεια εργασίας. Για να δούμε πόσες επιφάνειες εργασίας ανοίξαμε και πόσα παράθυρα, πατάμε πλήκτρο Windows και Tab. Στο επάνω σημείο βλέπουμε τις επιφάνειες εργασίας τις οποίες έχουμε ενεργοποιήσει και λίγο πιο κάτω πόσα παράθυρα έχουμε ανοίξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να λαμβάνετε τα πιο νεότερα βίντεο μου.